Καλησπέρα, κύριε Θωμόπουλε. Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Και τους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εδώ μπαίνει μια συζήτηση από το Υπουργείο. Λέει το εξής. Υπάρχουν καταλήψεις. Δεν θέλουν οι φοιτητές στα μη κρατικά πανεπιστήμια να συνεχίσουν τις καταλήψεις, αλλά για να μην χαθεί το εξάμηνο να γίνουν με ψηφιακό τρόπο οι εξετάσεις τους. Καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε αντίδραση απέναντι σε αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε το επιχείρημά σας και να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε αυτή την κίνηση που σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Πρώτα και κύρια, μπορούμε να πούμε πως το βάση εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση βάζει και ένα αυτογκόλ. Γιατί τόσο καιρό, όλες αυτές τις εβδομάδες που γίνονται κινητοποιήσεις, γενικές συνελεύσεις, συλλαλητήρια με πολύ μεγάλη μαζικότητα, πραγματικά, ακούμε την κυβέρνηση να εκβιάζει φοιτητές με το δίλημα της εξεταστικής. Οι φοιτητικοί σύλλογοι από την πρώτη στιγμή, πανελλαδικά, όχι μόνο στην Αθήνα, έχουμε απαιτήσει η εξεταστική μας να μην χαθεί. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι και ότι οι εκβιασμοί της κυβέρνησης μάλλον δεν έπιασαν. Εμείς τώρα, σχετικά με την πρόταση, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι πρώτα χρειάζεται να μιλήσουν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, να τοποθετηθούν συγκεκριμένα, μιας και είναι πολύ πρόσφατη η εγκύκλιος και θα περιμένουμε την τοποθέτησή τους για να πούμε και εμείς κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς είμαστε φοιτητές, δεν είμαστε Πριτάνης για να καθορίσουμε το τι θα γίνει με τα προγράμματα κτλ. Πάντως, αν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρα, είναι πως με αυτή την εγκύκλιο αποδεικνύεται πως και η κυβέρνηση έβαλε ένα αυτογκόλ στον εαυτό της και ότι ο εκβιασμός που έθετε με την εξεταστική κτλ. Κτλ. Μάλλον από κάπου αλλού προέκυπτε το θέμα. Τώρα, κύριε Θωμόπουλε, να ρωτήσω τώρα για το πρακτικό της υπόθεσης. Υπάρχει πάντοτε μια λογική που λέει, εντάξει, οι κινητοποιήσεις οδηγούν στο να χάνονται κάποιες εξεταστικές, ενδεχομένως και αυτοί. Αν αυτό αποτελεί μια εγγύηση να μην χαθεί η εξεταστική και παράλληλα να συνεχίσετε και εσείς τις κινητοποιήσεις, θα το βλέπατε θετικά ή θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται για κάποιο λόγο πολιτικό από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, στο συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρομαι, δηλαδή το να δοθούν ψηφιακά οι εξετάσεις? Θα σας πω. Πρώτα και κύρια, πολιτικό ήταν το θέμα ότι το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει τη συζήτηση σε αυτή την περίοδο, μέσα στην εξεταστική των φοιτητών. Οπότε, αν πραγματικά νοιαζόταν για το πώς θα περάσουμε τα μαθήματά μας, για το διάβασμά μας, για να προχωρήσει η επιστημονική μας γνώση και το βάθμα πάνω στο επιστημονικό μας αντικείμενο, αν νοιαζόταν για αυτά, τότε σίγουρα δεν θα το έφερε τη δεδομένη περίοδο. Το έφερε επειδή ήξερε πως θα υπάρξουν αντιδράσεις απέναντι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ήθελε να τις κάμψει, πρακτικά να μην αφήσει τους φοιτητές να μιλήσουν και να αντιδράσουν. Δεν τις βγήκε. Αυτό είναι το πρώτο πολιτικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, το τι θα αποφασίσουν οι διοικήσεις, θα το δούμε. Χρειάζεται να εκτιμάμε κάθε φορά με βάση τα δεδομένα. Πάντως, το βασικό είναι πως ο αγώνας των φοιτητών για να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο, για να μην γίνουν νόμος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα συνεχιστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και θα συζητήσουμε συλλογικά όλοι μαζί οι φοιτητές μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις για τους τρόπους με τους οποίους θα τους επιλέξουμε. Μάλιστα. Αρχικά να τοποθετηθούν και οι Βρετανίες και οι διοικήσεις συνολικά για να δούμε και τα νέα δεδομένα. Κύριε Θωμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.